Το Αγιοργήτικο είναι η ποικιλία βασιλιάς στην pop ζώνη Νεμαία. Είναι μια ποικιλία που καλλιεργείται σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της ζώνης και εκφράζει την κάθε περιοχή στην οποία είναι φυτεμένο διαφορετικά. Το όνομά του το παίρνει από το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στην πόλη της Νεμαίας και καλλιεργείται στην περιοχή αυτή για πάρα πολλά χρόνια. Η Νεμαία είναι μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από μια τεράστια άνομη ομορφία στα εδάφη της, στα μικροκλίματά της και στα υψόμετρά της. Το Αγιοργήτικο ταυτοχρόνως μπορεί και συνδυάζει αυτή την άνομη ομορφία και δείχνει στο κάθε έδαφος στο οποίο είναι φυτεμένο τα χαρακτηριστικά του και το πόσο λεπτεπίλεπτη και κοψή ποικιλία είναι. Ταυτοχρόνως καταφέρνει να δείχνει το χέρι του παραγωγού και ακόμα και αν μιλάμε για τον ίδιο αμπελώνα, αν ενοποιηθεί από δύο διαφορετικούς παραγωγούς, θα έχουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα γιατί καταφέρνει το Αγιοργήτικο να δείξει το πώς ενοποιήθηκε από τον κάθε παραγωγό. Η Νεμαία αποτελείται από 17 διαφορετικά χωριά, τα οποία βρίσκονται και σε διαφορετικά υψόμετρα. Ξεκινάμε από τα περίπου 100-150 μέτρα και ανεβαίνουμε μέχρι τα 1000 μέτρα υψόμετρο. Εκεί συναντάμε διάφορα χώματα, όπως κάποια πιο λευκά χώματα, τα οποία περιέχουν κυμολία και είναι συνήθως λιγότερο γόνιμα. Υπάρχουν χώματα τα οποία βρίσκονται στον κάμπο της Νεμαίας, που είναι πιο γόνιμα και πιο ζωηρά, και πλαγιές οι οποίες συνδυάζουν αυτά τα είδη χωμάτων, συνήθως πιο πετρώδη και δίνουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το Αγιοργήτικο είναι μια ποικιλία η οποία χαρακτηρίζεται ως πολυδυναμική. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι είναι μια ποικιλία ικανή να παράξει διαφορετικών ειδών κρασιά. Μπορούμε με το Αγιοργήτικο να φτιάξουμε διάφορα ροζέ. Ροζέ με πολύ ωραίο κόκκινο φρούτο, πολύ ωραία οξύτητα που συνδυάζονται πάρα πολύ με το μεσογειακό τραπέζι. Μπορούμε να παράξουμε πιο ζουμερά κόκκινα κρασιά, τα οποία δεν χρειάζονται παλαίωση και τα οποία χαρακτηρίζονται από ένα πάρα πολύ ωραίο φρούτο και μια ωραία οξύτητα. Μπορούμε ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας το Αγιοργήτικο, να παράξουμε κρασιά βαθιάς παλαίωσης, τα οποία συνήθως μετά από μία διαμονή μέσα στο κελάρι, μέσα στα βαρέλια, παράγουν κρασιά τα οποία μπορούμε να τα πιούμε μετά από 5, 10, 15 χρόνια και ακόμα παραπάνω ανάλογα με τις συνθήκες διατήρησης του κρασιού. Είναι μια ποικιλία που πραγματικά εκφράζει τον τόπο από τον οποίο προέρχεται και χάρη στην Νεμαία, τα υψόμετρα της Νεμαίας και τα διαφορετικά της χώματα, ανάλογα το πόσο ψηλά θα πάμε, ανάλογα τον τόπο στον οποίο θα βρεθούμε, το μεσοκλίμα που θα υπάρχει, μπορούμε να αποφασίσουμε τι κρασί θα παράξουμε και να προσαρμόσουμε αναλόγως τις δυνατότητες της ποικιλίας με το κρασί που θέλουμε. Το Αγιοργήτικο ταυτοχρόνως είναι μια ποικιλία που εκφράζεται πάρα πολύ ωραία και όταν γίνεται αρμάνι. Συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία με μοσχοφύλλερο για διαφορετικά ροζέ. Μπορεί να συνδυαστεί με ξένες ποικιλίες όπως είναι το Καμπερνέ Σοβινιόν και να δώσει πιο δομημένα ερυθρά κρασιά. Μπορεί να συνεργαστεί με το Σιρά που είναι μια ποικιλία που ταιριάζει πάρα πολύ στο Αγιοργείο και ενισχύει το αρωματικό του προφίλ, είτε για παραγωγή ροζέ κρασιών, είτε για παραγωγή ερυθρών. Το Αγιοργήτικο, ανάλογα με την εινοποίησή του και το κρασί το οποίο έχει δώσει, μπορεί να συνδυαστεί με πολλά διαφορετικά φαγητά. Μιλώντας για ένα ροζέ Αγιοργήτικο, θα το συνδυάσουμε πάρα πολύ εύκολα με πιάτα όπως κάποιες σαλάτες, πολλές φορές συνδυάζουμε με ζυμαρικά, κάτι που να περιέχει ίσως μια σάλτσα ντομάτας η οποία ενισχύει κάποια χαρακτηριστικά του Αγιοργήτικου και πολλές φορές με πιάτα που να έχουν μια μικρή οξύτητα, καθώς το Αγιοργήτικο χαρακτηρίζεται πολλές φορές από την κοψή του οξύτητα. Όταν μιλάμε για ερυθρά κρασιά, εκεί συνήθως προτιμούμε το κρέας. Προσωπικά θεωρώ ότι το Αγιοργήτικο ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με αρνί ή κατσίκι, ακολουθώντας ένα ρητό το οποίο λέει ότι ό,τι μεγαλώνει μαζί, τρώγεται και μαζί.